Αύριο αναμένεται στην αίθουσα του εφετείου Ανατολικής Κρήτης να πέσει μετά από 13 χρόνια η αυλαία της πολύκροτης υπόθεσης για την κλοπή ή όχι του πετρελαίου από το Παγνί για την περίοδο 2000-2005, με την πρώτη φάση της εκδίκασης πάντως το Φεβρουάριο του 2017 να είναι καταδικαστική για τους κατηγορούμενους, 9 οδηγούς βιτιοφόρων και 5 θερμαστές, οι οποίοι είχαν λάβει μέρος ως μέλη της συγκεκριμένης επιτροπής για 2 και μόνο φορές για την παραλαβή του πετρελαίου στο νοσοκομείο, την ώρα που αυτή ακριβώς την πενταετία από τις επιτροπές που άλλαζαν ανά τρίμηνο είχαν περάσει περισσότερα από 130 άτομα, όπως αποκάλυψε σήμερα η εφημερίδα Νέα Κρήτη. Η υπόθεση, στη δικογραφία της οποίας αναφέρεται ως ζημία αποκλοπή πετρελαίου 1,5 εκατομμύριο ευρώ, είχε έρθει στο φως μετά από έλεγχο και από διευθυντικά στελέχη του νοσοκομείου, ο οποίος έδειξε ότι ο οδηγός που είχε πάει να παραδώσει καύσιμα και ο οποίος δικάστηκε, δεν παρέδωσε όλη την ποσότητα και το γεγονός αυτό με την τροφοδότηση συνειρμών και παραδοχών οδήγησε στο πόρισμα τους ΔΟΕ και για τις παραδόσεις των προηγούμενων ετών, αναδρομικά, βγάζοντας το συμπέρασμα της κλοπής και το ύψος της, χωρίς κάποιο άλλο περιστατικό. Στην πρώτη δίκη, ο εισαγγελέας της έδρας, αντιεισαγγελέας εφετών Νίκος Μαρκάκης, είχε ζητήσει την απαλλαγή όλων των κατηγορουμένων, ενώ ουσιαστικά οι κατηγορούμενοι κατηγορούνται ότι συνέστησαν όλοι μαζί συμμορία και επειδή οι επιτροπές παραλαβής δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, κατά την ώρα της παραλαβής έκλεβαν το πετρέλαιο προς ιδίων όφελος. Και ενώ όλοι περιμένουν την εκδίκαση της υπόθεσης και την κατάληξη της αύριο στο εφετείο Ανατολικής Κρήτης, επιπλέον απορία προκαλεί το γεγονός ότι μπορεί να εκτιμήθηκε η ποσότητα με αυτά τα κριτήρια και οι κατηγορίες να αφορούν την κλοπή από το δημόσιο νοσοκομείο, πλην όμως μέχρι σήμερα δεν έχει οτιδήποτε προκύψει σε σχέση με το αν τελικά το πετρέλαιο όντως σε αυτά ή μικρότερα μεγέθη γίνονταν αντικείμενο κλοπής επί 5 χρόνια, τελικά όμως πού πήγαινε, αν όχι στις δεξαμενές του νοσοκομείου.